Από την έναρξη της πανδημίας της 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 26 Ιουλίου έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 4.193 κρούσματα, εκ των οποίων τα 429 είναι σήμερα ενεργά. 1.061 πήραν εξιτήριο από νοσοκομεία, 2.501 ανάρρωσαν κατοίκων, ενώ 202 συνάνθρωποι μας δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Παρά την αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας παραμένει σε καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των ειδικών. Στόχος η εικόνα αυτή να διατηρηθεί και να βελτιωθεί. Να παραμείνει η Ελλάδα μια ασφαλής χώρα, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της. Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται τόσο ο κρατικός μηχανισμός, όσο και ο καθένας από εμάς να παραμείνουμε σε ετοιμότητα, σε επιφυλακή και να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, όπως κάνουμε άλλωστε από την πρώτη μέρα αυτής της πανδημίας. Για να διασφαλίσουμε ότι το άνοιγμα του τουρισμού δεν θα θέσει σε κίνδυνο όσα έχουμε πετύχει, έχουμε δημιουργήσει, όπως ξέρετε, έναν ειδικό αλγόριθμο, τον αλγόριθμο ΕΒΑ. Πρόκειται για ένα σύνθετο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί από μια εξαιρετική ομάδα επιστημόνων που αποτελείται από τους Κίμωνα Δρακόπουλο, Βισάλ Γκούπτα από το Πανεπιστήμιο του Southern California, Χάμσα Μπαστάνη από το Wharton University of Pennsylvania και τον Γιάννη Βλαχογιάννη. Ο αλγόριθμος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό τεστ ανασημείου εισόδου, χρησιμοποιεί την επιδημιολογική εικόνα από τα δημόσια δεδομένα κάθε περιοχής σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των τεστ στις πύλες εισόδου για να αξιολογήσει το προφίλ ρίσκου κάθε ταξιδιώτη με βάση τα στοιχεία του PLF. Στόχος του ΕΒΑ είναι τόσο να εντοπίσει τους επιβάτες που έχουν αυξημένες πιθανότητες να είναι φορείς του ιού, όσο και να δειγματοληπτεί, αποσκοπώντας την παρακολούθηση όλων των χωρών και περιοχών για το γρήγορο εντοπισμό νέων επιδημιολογικά βεβαρημένων προφίλ. Τις τελευταίες ημέρες, για παράδειγμα, έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας στην Ισπανία, λόγω των αλλαγών στα επιδημιολογικά δεδομένα που παρατηρούνται στη χώρα αυτή και ήδη έχουμε διπλασιάσει τα τεστ σε όσους έχουν αυτή τη χώρα προέλευσης. Σύμφωνα με τις υποδείξεις λοιπόν του ΕΒΑ, από την 1η έως και τις 26 Ιουλίου, διεξήχθηκαν συνολικά στα σημεία εισόδου της χώρας 171.138 έλεγχοι σε σύνολο 1.294.798 εισερχομένων στη χώρα και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 344. Από αυτά, 70 είναι ακόμα ενεργά, 213 έχουν επιστρέψει στη χώρα προέλευσης και 61 είναι πλέον μη ενεργά και παραμένουν στη χώρα μας. Όσον αφορά στην προέλευση των κρουσμάτων, τις 4 από τις 5 πρώτες θέσεις εξακολουθούν να καταλαμβάνουν φίλες χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα που επικρατούν σε κάθε χώρα τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας για το άνοιγμα αλλά και για το κλείσιμο των συνόρων αλλά και τη λήψη περαιτέρω μέτρων, όπως υποχρέωση όσων ταξιδεύουν αεροπορικώς από Βουλγαρία και Ρουμανία να έχουν στη διάθεσή τους αρνητικό μοριακό τεστ. Όσον αφορά στην αύξηση των εγχώριων κρουσμάτων, η κατάσταση ναι μεν δεν πρέπει να δημιουργεί πανικό, αλλά σίγουρα ούτε ευσυχασμό. Ο δείκτης ΑΡΤΕ, μια παράμετρος που παρακολουθείται στενά από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων μας, σε συνδυασμό με τις ιχνηλατήσεις των εγχωρίων κρουσμάτων και τις σχετιζόμενες με COVID-19 νοσηλίες και νοσηλίες σε ΜΕΘ, είναι γύρω στο 0,4 όπως εκτιμάται από τον ΕΟΔΗ. Το γεγονός πως ο αριθμός αυτός είναι σχετικά μικρός, δεν οδηγεί σε εφησυχασμό το παρατηρητήριό μας, που συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση και σαφώς δεν πρέπει να εφησυχάζουν ούτε οι συμπολίτες μας. Η αύξηση των κρουσμάτων, ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ο ιός είναι ακόμη εδώ και τρέφεται από κάθε λάθος μας, κάθε υπόνοια χαλάρωσης. Το να ανακόψουμε την πορεία του είναι στο χέρι όλων μας. Εξαρτάται από τον καθέναν από εμάς. Και αυτά που πρέπει να κάνουμε παραμένουν απλά. Τηρούμε πιστά τους κανόνες αυτοποστασίας και υγιεινής και αποφεύγουμε συναθρήσεις και άσκοπα φαινόμενα συγχρονισμού που ευνοούν ιδιαίτερα τη διασπορά του ιού. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση, μετά από εισήγηση των ειδικών, αποφασίζει την υποχρεωτική χρήση μάσκας στις εξής περιπτώσεις. Για το προσωπικό σε καταστήματα λιανικής και σε γραφεία όπου υπάρχει επαφή με το κοινό, δέκο, τράπεζες, δημοτικά καταστήματα. Και για το κοινό, δηλαδή για επισκέπτες και για πελάτες, σε γραφεία όπως δέκο, τράπεζες, δημοτικά καταστήματα, σε καταστήματα τροφίμων όπως φούρνη, κρεοπολία, εκθειοπολία, ζαχαροπλαστεία, σε καταστήματα λιανικής, καθώς και σε κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική
Εξίσου στις ακόλουθες περιπτώσεις. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, στα ταξί και τα επαγγελματικής χρήσης οχήματα για τους επιβάτες και τον οδηγό, στα σούπερ μάρκετ για εργαζόμενους και καταναλωτές. Άρα, από αύριο ισχύουν τα εξής μέτρα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους, εργαζομένους και κοινό. Σε δέκο, τράπεζες και λοιπά γραφεία εξυπηρέτησης κοινού. Σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί, στα σανσέρ, στα νοσοκομεία, τα ιατρία και τα διαγνωστικά κέντρα, στα καταστήματα λιανικής και στα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής. Η μάσκα είναι επίσης υποχρεωτική για τους εργαζόμενους στην εστίαση, ενώ παραμένει ισχυρή σύστασή μας για χρήση μάσκας σε όλους τους άλλους κλειστούς χώρους, αλλά και στους ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός και δεν μπορούν να κρατηθούν αποστάσεις. Παρακαλούμε από αύριο όλους τους συμπολίτες μας να τηρούν πιστά τους νέους κανόνες για τη χρήση μάσκας, οι οποίοι έχουν ως στόχο την προστασία όλων μας. Η αυστηροποίηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας δεν γίνεται για τιμωρητικούς λόγους. Γίνεται για το συνολικό, συλλογικό, προληπτικά καλό. Γιατί ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας και οφείλουμε να τηρούμε σχολαστικά όλες τις οδηγίες των ειδικών, ανάμεσα στις οποίες και η χρήση μάσκας, με την οποία θα χρειαστεί να μάθουμε να ζούμε. Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα γίνονται και θα συνεχίζονται οι έλεγχοι για να διασφαλίσουμε ότι τόσο αυτά όσο και όλα τα υπόλοιπα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας τηρούνται. Πιο συγκεκριμένα, σας ενημερώνω ότι από την 1η έως και τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Ελληνική Αστυνομία 27.427 έλεγχοι, καταγράφησαν 860 παραβάσεις, δηλαδή ένα ποσοστό περίπου 3,1%, και επιβλήθηκαν 1.004 πρόστιμα συνολικού ύψους 284.350 ευρώ, καθώς και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 270 ημερών συνολικά. Το μεγάλο στοίχημα του φετινού καλοκαιριού είναι η επόμενη μέρα. Το να καταφέρουμε να παραμείνουμε υγειονομικά ασφαλείς, που είναι και η απόλυτη προτεραιότητά μας, ενώ η οικονομία ξεκινά να επαναλειτουργεί. Προφανώς αυτή η άσκηση, αυτή η εξίσωση, επιτρέψτε μου να πω, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη. Δεν είναι όμως αδύνατη. Όπως μας αποδεικνύουν τα δεδομένα των τελευταίων μηνών και ιδιαίτερα του Ιουλίου, όπου οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας δείχνουν σταθερή αυξητική κίνηση, ενώ η υγειονομική κατάσταση της χώρας παραμένει σε απόλυτα διαχειρίσιμα επίπεδα. Δημιουργούνται δηλαδή προϋποθέσεις εκείνες που θα μας επιτρέψουν να ταινίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία ως προς την υγειονομική διαχείριση πανδημίας, αλλά και ευρύτερα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, κάθε απόπειρα, κάθε προσπάθεια να επιστρέψουμε πρόωρα στις προ-κορονοϊού συνήθειές μας θέτει σε κίνδυνο όσα έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Μας απομακρύνει από τον κοινό μας στόχο να προστατεύσουμε την υγεία τη δική μας αλλά και των γύρων μας, να δημιουργήσουμε ανάχωμα στην νόσο. Όσο και αν το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ανεμελιά, με τη χαλάρωση, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των κανόνων όπου και αν βρισκόμαστε. Αποστάσεις, μάσκες και ατομική υγιεινή είναι το τρίπτυχο για να παραμείνουμε υγιείς, για να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι υγειονομικά ασφαλής, για να εξακολουθήσουμε να βγαίνουμε νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Ο κύριος Ζουγούλας από το πρώτο θέμα. Καλησπέρα. Βλέπουμε μια ανισχυτική αύξηση των κρουσμάτων στις παγκόσμιες περιοχές. Και πάρα πολλοί καθηγητές που είναι και στην Επιτροπή συστήνουν να κλείσουν συγκεκριμένα καταστήματα όπως τα Beach Bar. Έκλεισε κάποια τέτοια εντολή, το σκέφτεσαι? Ευχαριστώ. Εμείς πολύ προσεκτικά παρακολουθούμε όλες τις προτάσεις, είτε είναι σε επίπεδο επιτροπής εμπειρογνωμόνων, είτε είναι individual ο κάθε καθηγητής ο οποίος έχει τη δική του άποψη. Όλες μας όμως οι αποφάσεις βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και κορυφώνονται βήμα-βήμα. Σήμερα πήραμε απόφαση για την εφαρμογή υποχρέωσης μάσκας για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες. Προφανώς και μας ανησυχούν τα κρούσματα που υπάρχουν, αλλά είναι πλήρως διαχειρίσιμα. Και θέλω να το τονίσω αυτό, διότι παρακολουθώ και δημοσιεύματα, παρακολουθώ και δηλώσεις σε σχέση με πολλά ζητήματα. Και έχουμε πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα και σε κάθε γωνιά της χώρας. Θα μπορούσα αναλυτικά να αναφερθώ, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει στη φάση αυτή.
Το ότι έχουμε κρούσματα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι δεδομένο. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 145 ενεργά κρούσματα στην Αθήνα. Από αυτά 36 νοσηλεύονται, 109 είναι σε κατοίκον απομόνωση. Από αυτά το 72% είναι σε 3 συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων και το κέντρο, και η συντριπτική πλειοψηφία αφορούν συγκεκριμένα κλάστερς. Την ίδια στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε 66 ενεργά κρούσματα σήμερα που συζητάμε. Από αυτά 8 είναι σε νοσηλεία, νοσηλεύονται, και 58 είναι σε κατοίκον απομόνωση. Θα μπορούσα γειτονιά-γειτονιά να σας λέω τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι κάνουμε σκληρές ειχνηλατήσεις σε κάθε επίπεδο. Θα σας πω επίσης χαρακτηριστικά ένα στοιχείο, ότι για τις 145, για αυτά τα 145 ενεργά κρούσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αττική, έχουμε περίπου 596 άτομα τα οποία έχουν τεθεί ως στενές επαφές, είτε high είτε low risk, σε απομόνωση. Όμως αξία έχει να μην επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε κρούσμα να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά σε σχέση με τον ιό. Για να γίνει αυτό πρέπει, εκτός από τις ειχνηλατήσεις, να παρακολουθούμε όπως το κάνουμε την πρώτη μέρα της κρίσης το ζήτημα της κατοίκων απομόνωσης όλων όσοι εμπλέκονται είτε σε επίπεδο στενών επαφών είτε σε επίπεδο κρουσμάτων, και με τις καθημερινές συσκέψεις που έχουμε εδώ στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με την άριστη συνεργασία που έχουμε με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και με τον ΕΟΔΗ, βήμα-βήμα να κορυφώνουμε αυτή τη διαδικασία και να νιώθουμε μια σιγουριά. Ακούω διάφορα, όπως και εσείς, και παρακολουθώ διάφορα για το αν γίνονται χνηλατήσεις, δεν γίνονται χνηλατήσεις. Πιστέψτε με, αν κάτι έχει κάνει τη διαφορά στη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες, είναι το ισχυρό σύστημα χνηλάτησης που έχουμε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι να μην επιτρέψουμε ο όγκος των κρουσμάτων να γίνει τέτοιος που δεν θα μας επιτρέπει σε άμεσες ακαριές ειχνηλατήσεις σε κάθε σημείο της χώρας. Ο κύριος Δεβετζόγλου από το Πρόντακον. Κύριε Καρδαλιά, ο αλγόριθμος της συγκεκριμένης δικαιματοληψίας πίσω από το σύστημα ελέγχου των εισαγόμενων κρουσμάτων, το οποίο ελέγχει το γνωστό, όπως μας αναφέρατε σήμερα, ονομάζεται ΕΒΑ. Πόσο κόστησε στη χώρα και πώς εξασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα και τι ποσοστό επιτυχίας έχει, δεδομένου ότι με ένα πρόχειρο μαθηματικό υπολογισμό τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 32 κρούσματα σε πύλες εισόδου της χώρας, προσήλθαν όμως 21 άτομα τουρίστες αυτοβούλος, δηλαδή 60-40. Αλλά αυτό είναι πρόχειρος μαθηματικός υπολογισμός. Αν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Το σύστημα ΕΒΑ αναπτύχθηκε ως επιστημονική συνεργασία μεταξύ δηλαδή της ελληνικής κυβέρνησης και της ομάδας των επιστημόνων που σας ανέφερα. Δεν έχει κοστίσει ούτε ένα ευρώ. Δεν πρόκειται να κοστίσει χρήματα. Θα αναλυθεί ο αλγόριθμος σε βάθος σε μελλοντικές προφανώς επιστημονικές δημοσιεύσεις. Και όπως σας είπα, δεν έχει υπάρξει καμία χρηματική ανταλλαγή. Και οι 4 επιστήμονες, με τους οποίους έχω τη χαρά και την τιμή, είτε διαζώσεις είτε μέσω των τηλεδιασκέψεων, να συνεργάζομαι καθημερινά, δουλεύουν στο σύστημα εθελοντικά. Και επίσης, αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί σε όλους τους τόνους είναι ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προφανώς και είναι ανώνυμα και αθρηστικά, και υπάρχει ευλαβικός σεβασμός, επιτρέψτε μου να πω, στο ζήτημα των κανόνων του GDPR. Ο κύριος Βενιζέλος από τα Παραπολιτικά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, δεν άκουσα κάτι για τις εκκλησίες όσον αφορά τα νέα μέτρα που εξαγγέλλεται, που ανακοινώνεται να εφαρμοστούν. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Μας έχουν πει ειδικοί επιστήμονες ότι το πρόβλημα είναι τα ορφανά κρούσματα. Για λίγες μέρες, όπως λέτε και εσείς, με την χνηλάτιση εξαφανίζονται. Όταν έρχονται σε καταστάσεις συνάθρησης. Στις συναθρήσεις δεν βλέπω κάποια μέτρα να λαμβάνετε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Κοιτάξτε, υπάρχει ζήτημα και ατομικής αλλά και συλλογικής ευθύνης στο θέμα του συναθρήσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα αστυνομικό περιπολικό έξω από κάθε χώρο που γίνονται συναθρήσεις ή που γίνονται οι οποιασδήποτε εκδηλώσεις. Και ευθύνη έχουμε και ο καθένας ξεχωριστά όταν συμμετέχουμε σε τέτοιο είδους.
ειδικά κάποιες που είναι χαοτικές από πλευράς κόσμου, αλλά συμμετοχή έχουν και όσοι τις διοργανώνουν αυτές τις συναθρήσεις. Νομίζω ήμουν ξεκάθαρο σε αυτά που είπα και στην προηγούμενη ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους. Δίνουμε έμφαση ειδικά σε περιοχές που έχουν έντονα επιδημιολογικά φορτία. Αυτός ο σχεδιασμός γίνεται βδομάδα με βδομάδα. Κάθε εβδομάδα, δηλαδή, σας λέω ότι γίνονται και 1000 τεστ περίπου στοχευμένα στις 8 περιοχές με τα μεγαλύτερα επιδημιολογικά φορτία και που αφορούν στους εργαζόμενους, ειδικά στον τομέα είτε του τουρισμού είτε της εστίασης. Μας ενδιαφέρει οι εργαζόμενοι μας να παραμείνουν ασφαλείς και το βασικότερο από όλα αυτά που συζητάμε είναι ότι επειδή μπήκε και το θέμα, το διάβασε κιόλας για το ζήτημα των χώρων λατρείας. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και η συνολική εικόνα που έχουμε είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκκλησιών τηρούν τους κανόνες στο ζήτημα αυτό. Το αν θα πρέπει, επειδή προφανώς υπάρχει συγχρονισμός και υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκκλησίες, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το εξετάζουμε. Πάμε βήμα-βήμα και νομίζω ότι σε συνεργασία και με την Εκκλησία της Ελλάδος, αν προκύψει η ανάγκη για οποιοδήποτε περαιτέρω μέτρο, προφανώς θα αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συνεννόησης μαζί τους και το αποτέλεσμα μιας πρότασης πολύ συγκεκριμένη της ίδιας Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Ο κύριος Αλεξόπουλος από τις Δυτικές Ματιές. Καλησπέρα κύριε. Καλημέρα κύριε Καρδαλιά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αναφορικά με τις ανακοινώσεις που από την Παρασκευή έως και χθες καταγράφονται 31 ορφανά κρούσματα. Από τις 15 Ιουλίου... Τα ορφανά κρούσματα είναι 90, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχοντας λοιπόν πολλά παραδείγματα ναυτικών και τουριστών που έκαναν ιδιωτικά το τεστ γιατί δεν ελέγχθηκαν στις πύλες εισόδου, αλλά και τις εικόνες συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς παρατηρούνται πάλι τις τελευταίες ημέρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε θεωρείτε ότι σταματάει η ατομική ευθύνη των πολιτών, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να παρέχει πλήρη και αναλυτική ενημέρωση γειτονιά-γειτονιά, για το πού βρίσκονται τα κρούσματα δηλαδή. Ακόμη θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα αριθμητικά όρια των αντιμέτρων, όπως η χρήση μάσκας, ώστε να επιστρέψουμε πίσω στη συζήτηση ίσως και τοπικών lockdown. Έξι ερωτήσεις είναι αυτές, δεν είναι σε μία. Βάλατε πολλά διαφορετικά θέματα. Ναι, ναι. Να πω όμως κάποια πράγματα. Το ότι λέμε ότι είναι υποδιερεύνηση ένα κρούσμα, δεν σημαίνει ότι είναι ορφανό. Προφανώς ένα κρούσμα μπορεί να υπάρχει, να έχει συμπληρώσει ένα PLF, το οποίο να είναι λάθος στα στοιχεία του. Προφανώς ο μηχανισμός του ΕΟΔΗ μπορεί να μην προσεγγίσει, να μπορεί να προσεγγίσει κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Όμως εκεί παρεμβαίνει ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας. Το είπα και στην προηγούμενη ενημέρωση. Δεν υπάρχουν ορφανά κρούσματα. Υπάρχουν κρούσματα τα οποία στην ανάλυση, στην ιχνηλάτηση από τα στελέχη της πολιτικής προστασίας του ΕΟΔΗ δεν τεκμέρεται ξεκάθαρα πού μπορεί να μεταδόθηκε ο ιός. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι έχουμε δικά μας πρωτόκολλα, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι κάθετα πρωτόκολλα, που δεν αφήνουμε την περίπτωση να υπάρχει ιός σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο κλάστερ και αυτό να μην το απομονώσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται και παίρνουμε και δύσκολες αποφάσεις. Αν δηλαδή έχουμε ένα κρούσμα το οποίο δεν προκύπτει, που μπορεί να το έχει κολλήσει και η καθημερινή του θεωρείται ορφανός εισαγωγικά, αλλά η καθημερινότητά του αφορά στην εργασία σε έναν χώρο που υπάρχουν άλλοι 30, θα κλείσουμε τον χώρο, τον εργασιακό. Άρα υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία τα ακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Θα ήταν σε συντριπτικά, νομίζω, σε νησιωτικές περιοχές και κάθε Τετάρτη ουσιαστικά υπάρχει ομάδα των ελέγχων, των χιλίων αυτών ελέγχων που γίνονται συνήθως Παρασκευές, Σάββατα στις περιοχές αυτές και υπάρχουν και οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε σχέση με την γενικότερη τήρηση των μέτρων ή όχι. Άρα, ό,τι κάνουμε βασίζεται σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό. Για τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα ισχύουν τα 150 ευρώ για τη μη χρήση μάσκας. Κυρία Αγγελοπούλου από την Αυτεμπορική. Τε που βρισκόμαστε με τα πανηγύρια, γιατί σε τρεις μέρες λίγη η περίοδος που έχουν απαγορευτεί και όπως καταλαβαίνετε, αν αναμονή του 15 Αυγούστου περιμένουν όλοι πώς και πώς.
Θα πρότεινα να μην περιμένει κανένας πως και πως, με την έννοια ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το θέμα των πανηγυριών. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, αλλά επιτέλους πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι δεν μπορεί να είναι ίδιο με το προηγούμενο καλοκαίρι. Άρα εμείς στο τέλος του μήνα θα λάβουμε υπόψη μας τα δεδομένα που υπάρχουν και ανάλογα θα κινηθούμε. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου και είπα και την προηγούμενη φορά ότι προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να αναστείλουμε λίγο, να απομακρυνθούμε από όλα αυτά τα πανηγύρια τα οποία όλοι θα θέλαμε να συμμετέχουμε. Όλους μας δημιουργούν μικρές, μεγάλες, όμορφες θυμισές, όμως είναι η ώρα που ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει μικρές θυσίες. Και δεν είναι μονάχα τα πανηγύρια να μην γίνουνε, αλλά είναι και να αποφύγουμε ο καθένας από εμάς να συμμετέχει σε τέτοιου είδους ή ανάλογες συναθρήσεις ή, όπως λέω, άσκοπους συνωστισμούς. Άρα είναι θέμα και συλλογικής, αλλά είναι και θέμα και ατομικής ευθύνης. Κυρία Ρέβη, από το Όπεν. Κύριε Χαρδαλιά, πέρα από τους ελέγχους της πύλης εισόδου, που είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα. Έρχονται οι τουρίστες, έχουμε κάνει το άνοιγμα στον τουρισμό. Το θέμα είναι και πώς συμπεριφέρονται κατά τις μετακινήσεις τους μέσα σε πλοία προσωπικά. Σαντορίνη, Κρήτη, στο κλειστό καράβι μέσα, δεν τηρήθηκε σχεδόν κανένα μέτρο. Οι περισσότεροι έβγαζαν τις μάσκες και καθόντουσαν και σε θέσεις στις οποίες είχε κόκκινο απαγορευτικό. Το ένα είναι αυτό. Εκεί λοιπόν τι κάνουμε που είναι τα νησιά. Στην Κρήτη δε μέσα σε πλοίο που μετακινούσουν, δεν φορούσε κανείς μάσκα, δεν έπαιρνε το προσωπικό που χρειαζόταν. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει όλο αυτό το προσωπικό και ο μηχανισμός ελέγχου. Τι γίνεται όμως εκεί και πώς θα βρείτε τα κρούσματα και αν σχεδιάζετε και κάποιες πιο στοχευμένες ενέργειες σε κάποιες περιοχές που ξέρετε ότι δεν κάνουν κανένα απολύτως έλεγχο και δεν τηρούν κανένα μέτρο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι αυτόνομες και δεν τηρούν κανένα έλεγχο. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι ίσως πιο τουριστικές, υπάρχουν περιοχές που το προφίλ των επισκεπτών είναι χαμηλότερων ή μικρότερων ηλικιών και εκεί παρατηρείται λιγάκι η επιτήρηση των μέτρων. Προφανώς και οι έλεγχοι που κάνουμε έχουν συγκεκριμένες στοχεύσεις. Μας απασχολεί το ζήτημα που αφορά στα πλοία. Το λιμενικό έχει πάρει πολύ συγκεκριμένες εντολές σε σχέση με τους ελέγχους που τις κάνει. Και αν χρειαστεί να ενισχυθούν οι μηχανισμοί αυτοί και από άλλους μηχανισμούς, είτε αφορά στην αρχή διαφάνειας, είτε στην ελληνική αστυνομία, να είστε σίγουροι ότι θα το πράξουμε. Υπάρχει περίπτωση να δούμε, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές άλλους ελέγχους, για παράδειγμα στη Σαντορίνη, στην Ία, στο Ηλιοβασίλεμα, υπήρχε τέτοιο συνωστισμό. Όλο αυτό μετά πώς θα κάνετε στις συχνηλάτες επαφών εκεί? Το έχω ξαναπεί και το λέω, ξέρετε, με μεγάλο προβληματισμό. Εάν εδώ όλοι ο καθένας μας προβάλλουμε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα με βάση τα βιώματα και την πληροφόρηση που έχουμε και το ρεπορτάζ πολλές φορές, θα αναδειχθούν εκατοντάδες και χιλιάδες προορισμοί και σημεία που παρατηρούνται μικροί μεγάλοι συγκροτισμοί. Το μοντέλο που σε κάθε σημείο πρέπει να υπάρχει και ένας ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό. Το κράτος προσπαθεί και έχει κάνει τεράστια προσπάθεια. Και θα το ξαναπώ, έχει να κάνει με την ατομική μας ευθύνη. Το αν θέλουμε να συμμετέχουμε ή όπου πηγαίνουμε, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς. Και να είμαστε ασφαλείς όχι για μας. Να είμαστε ασφαλείς και για τους διπλανούς μας, για τους ανθρώπους που στο σπίτι μπορεί να έχουν υποκείμενα νοσήματα ή να είναι μεγάλης ηλικίας και για τους γύρω μας. Άρα το δόγμα, το μοντέλο το οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε από την πρώτη στιγμή της έναρξης πανδημίας παραμένει το ίδιο. Με ευθύνη, απέναντι στα πραγματικά δεδομένα, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μέτρα, τις αποστάσεις, όπου χρειάζεται να φορέσουμε τη μάσκα και ταυτόχρονα ας μην περιμένουμε τα πάντα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν γίνεται σε κάθε ηλιοβασίλεμα σε όλη τη χώρα να υπάρχει ένα περιπολικό που να διαλύει αυτούς οι οποίοι θα πάμε να το δουν. Και στην τελική ανάλυση, όλοι να πάνε να δουν το ηλιοβασίλεμα, όλοι να μπορέσουν να χαρούνε την κάθε περιοχή μας, την κάθε γειτονιά μας. Αλλά να γίνει αυτό με ξεκάθαρους όρους ασφάλειας και για τους εαυτούς μας και για τους γύρους μας. Οπότε, αφού έχουμε και την αύξηση των κρουσμάτων, μπορεί να δούμε και τοπικά lockdown? Κοιτάξτε, αυτή τη συζήτηση την κάνουμε συνεχώς. Σας έχω ξεκαθαρίσει λοιπόν, πρώτον, το ξαναλέω για να είμαστε σίγουροι, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για οποιοδήποτε γενικό lockdown. Τώρα, αν θα φτάσουμε σε κάποια τοπικά lockdown, σημαίνει ότι θα έχουμε διανύσει έναν μεγάλο δρόμο, θα έχουμε πάρει σωρία αποφάσεων και σωρία μέτρων τα οποία δεν έχουν αποδώσει, οπότε αναγκαστικά θα χρειαστεί να κάνουμε το οποιοδήποτε τοπικό lockdown. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, είμαστε μακριά από οποιοδήποτε τοπικό lockdown σε σχέση με την εικόνα που εμείς παρατηρούμε καθημερινά σε όλη τη χώρα. Θα πάρουμε και μία τελευταία ερώτηση, την κυρία Κρουστάλη από το Page News.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαρδαλιά, χθες ανακοινώθηκε ότι ο τελικός του κυπέλου ποδοσφαίρου θα γίνει 30 Αυγούστου. Έχει συζητηθεί καθόλου το θέμα της επιστροφής των φιλάθλων στα γήπεδα ή είναι ακόμα νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοιο? Νομίζω είναι πολύ νωρίς να μιλάμε, αλλά σε κάθε περίπτωση σας παραπέμπω στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Νομίζω ότι εκεί πέρα μαζί με τους φορείς που αφορούν στον αθλητισμό, όποιες εισηγήσεις υπάρχουν θα πρέπει να βασιστούν στα πραγματικά δεδομένα και το βασικότερο είναι πάνω στα βασικά επιδημιολογικά δεδομένα της εποχής στην οποία θα προταθεί να υπάρχει μικρή ή μεγάλη επιστροφή των φιλάθλων. Κατ' εμέ είναι μακριά ακόμα ο χρόνος που θα ξεκινήσει ο αθλητισμός με γεμάτα γήπεδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.